Είμαστε περήφανοι φέτος, σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρισας, έχουμε την εντύπωση ότι θα σας καφνιάσουμε. Μία έκθεση που κατά τη γνώμη μας, γιατί την αξιολογήσαμε όταν αναλάβαμε μαζί με τον Δήμο τη διοργάνωση, θεωρήσαμε ότι αυτή η έκθεση έχει προοπτικές. Η Αγκροθέσσαλη μπορεί να γίνει η σημαντικότερη, η μεγαλύτερη περιφερειακή έκθεση στην Ελλάδα. Έχουμε 167 εκθέτες που εκπροσωπούν 500 εταιρείες από 26 χώρες σε 20.000 τετραγωνικά. Συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί συμμετέχει ο ΣΕΑΜ και η ΕΚΑΓΕΜ. Εμείς είμαστε στη Λάρισα για να παραμείνουμε και αυτό σας το δηλώνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Σας καλωσορίζουμε στην 11η Αγκροθέσσαλη. Είναι πλέον η έκθεση γεγονός. Με τη θέληση, με τη βούληση και του Δημάρχου προχωρήσαμε αυτές τις συζητήσεις. Πιστέψαμε υπήρχαν και πάρα πολλές φορές που είχαμε προβλήματα. Όλα όμως τα ξεπεράσαμε γιατί πραγματικά και οι δύο θέλαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη μεγάλη έκθεση και τελικά νάτι εδώ σήμερα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για την πόλη. Θα έρθουν και άλλα βήματα. Βέβαια θέλει πάρα πολύ δουλειά και επειδή νομίζω ότι όλοι σε αυτή τη χώρα αυτό που πρέπει να βάζουμε στο μυαλό μας και η ατζέντα και οι συζητήσεις όλες πρέπει να γίνονται σε αυτό που λέγεται επιτέλους, μόνο αυτό πρέπει να συζητάει η χώρα, το σχέδιο παραγωγικής και οικονομικής ανασυγκρότησης. Πραγματικά είναι μια μεγάλη μέρα για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Σήμερα, χάρη στην πρωτοβουλία του Δήμου αλλά και της Κελέξπο που είναι πάρα πολύ καλή στις διοργανώσεις, μεγαλώνει, απλώνεται, γίνεται γεγονός. Άρα η έκθεση αυτή, πιστεύω κύριε Πρόεδρε, στο μέλλον, γιατί εσείς το σχεδιάζετε, πρέπει να φέρει εδώ επιχειρήσεις και εμπόρους από τη διεθνή αγορά προκειμένου να γνωρίσουν, να συναντηθούν με τους τοπικούς εμπόρους, ιδιώτες, συλλογικά σχήματα, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγούς στην κατεύθυνση αναζήτησης συνεργασίας στο μέλλον για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Συγχαρητήρια στο Δήμο, συγχαρητήρια στη Γέλεξπο, συγχαρητήρια σε όλους που εμπιστευτήκαν τη Θεσσαλία, συγχαρητήρια και στον Υπουργό ο οποίος βοηθάει. Συγχαρητήρια να πάμε γρήγορα για να έρθουν και γρήγορα τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, γιατί δεν χωράει άλλη καθυστέρηση. Σας καλωσορίζουμε στη Λάρισα, στην καρδιά της Θεσσαλίας, στο κέντρο της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Σας καλωσορίζουμε στην Αγκροθέσσαλη, στην 11η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία. Η στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ κινήθηκε και κινείται σε εξαιρετικό επίπεδο και το αποτέλεσμα νομίζω ότι δικαιώνει για όλους μας την επιλογή και τη συνεργασία. Οι εκθέτες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί και οι χώροι της έκθεσης έχουν υπερδιπλασιαστεί. Ήδη έχουμε πετύχει τους δύο από τους τρεις βασικούς στόχους που θέσαμε όταν ξεκινούσε ο σχεδιασμός της Αγκροθέσσα. Είμαι βέβαιος ότι το βράδυ της Κυριακής, αυτής της Κυριακής, θα έχουμε επιτύχει και τον τρίτο στόχο που αφορά την αύξηση της επισκεψιμότητας. Κυρίες και κύριοι, με την Αγκροθέσσαλη η πόλη της Λάρισας εισέρχεται δυναμικά στον εκθεσιακό χάρτη της χώρας. Στόχος των πολιτικών και παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής μας είναι να γίνει η Λάρισα ο πρώτος περιφερειακός πόλος ανάπτυξης. Η Αγκροθέσσαλη, η συνεργασία μας με τη ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ είναι μια σημαντική πτυχή αυτής της πολυεπίπεδης προσπάθειας. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά διπλή η χαρά σήμερα να εγκαινιάζω την 11η έκθεση που αφορά την γεωργία και την κτηνοτροφία, την Αγκροθέσσαλη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σήμερα στο Δήμο Λαρισαίων και στη διοίκηση της Κελέξπο, τον Εθνικό Φορέα Διοργάνωσης Εκθέσεων
για την ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση μιας ήδη επιτυχημένης περιφερειακής οργάνωσης. Η κυβέρνηση στοχεύει στην επανακίνηση της αγροτικής οικονομίας με όραμα ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας και μια οικονομία που θα παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τη γεωγραφική θέση και το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό της. Χρειάζεται λοιπόν η κατανόηση των χαρακτηριστικών της ζήτησης και απαιτεί τη χρήση νέων εργαλείων και μεθόδων τόσο στην οργάνωση της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας, όσο και στην προσέγγιση με τον καταναλωτή. Για τη σημερινή κυβέρνηση, η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι απαραίτητη πλέον η μεταρρύθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος που διέπει την ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου. Το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στοχεύει στον εξυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και προβλέπει μέτρα, προγράμματα και επενδύσεις κοινοτικών ενισχύσεων 4,7 δις ευρώ που με την εθνική συμμετοχή μπορεί να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, προτεραιότητά μου είναι η διαφύλαξη, η ανάδειξη και η εμπορική αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως τα αρωματικά φυτά, τα όσπρια και οι δενδρόδεις καλλιέργειες. Χωρίς βέβαια να παραμερίζεται η ναυαρχίδα του Θεσσαλικού κάμπου, το Βαμβάκι, το οποίο πρέπει να αποκτήσει επιτέλους ταυτότητα. Με ιδιαίτερη χαρά, σήμερα εγκαινιάζω την Αγκροθέσσαλη, την 10η Πανελλήνια Έκθεση για την Γεωργία και την Κτηνοτροφία, εδώ στη Λάρισα, την καρδιά του αγροτικού τομέα της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.